Εδώ και 3 χρόνια μαζί με τον κότς, τον Κυριάκο τον Μάγο, ο στόχος μας ήταν να φτιάξουμε μια ομάδα που να έχει ένα σαφή προσανατολισμό αγωνιστικό, μια ομάδα νεανική, η οποία θα προπονείται σε υψηλό επίπεδο, κατά το δυνατόν με παιδιά από τις που θα μπουν από τα σπλάχνα του σωματείου μας. Σε ένα μέρος το έχουμε καταφέρει αυτό μετά από 3 χρόνια και οι συγκυρίες μας έφεραν να έχουμε τη δυνατότητα να αγωνιστούμε στη ΓΑΜΑ Εθνική φέτος. Μια πρόκληση την οποία αποδεχθήκαμε άμεσα, θεωρώντας ότι υπήρχαν οι βάσεις όλα αυτά τα 3 χρόνια για να επιτευχθεί αυτό και με την προσθήκη κάποιων έμπειρων παικτών να ενισχυθεί η ομάδα ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, το οποίο είναι πολύ απαιτητικό. Όταν λέω συγκυρίες, εννοώ ότι φυσικά η αγωνιστική χρονιά ήταν πολύ καλή για μας. Παρουσιάσαμε μια πολύ καλή εικόνα και οι αθλητές, οι προπονητές κάνανε εξαιρετική δουλειά. Η οποία ξεκινάει 3 χρόνια πριν, έτσι, είναι απλά το κορύφωση της φέτος. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα για τους γνωστούς λόγους. Η Ομοσπονδία έκανε μια αναδιάρθρωση των κατηγοριών και όπως σας είπα, εμείς δεχθήκαμε την πρόκληση αυτή να κατεβάσουμε την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική.